μπάλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι. Με την ΑΕΛ στην σέντρα. Ο Μαζούρεκ εκτελεί, πήγε να βγει ο Μποκατίνοφ, δίστασε. Ο Τεϊσέιρα θα κάνει το σουτ και θα χάσει την πρώτη ευκαιρία στον αγώνα. Ο Μάιτεβατς φτάνει έξω από την περιοχή του Εθνικού και δίνει στον Μαζούρεκ που πετυχαίνει ένα φοβερό γκολ. Δείτε την προσπάθεια της ομάδας του Ντούσαν Κέρκεζ από το ξεκίνημα. Με την πάσα προς το μέρος του Μάζουρεκ, δυνατό το σουτ, άγαλμα ο Μποζίνια. Ο Μποκατίνοφ, εδώ γίνεται το λάθος και ο Μάζουρεκ έχει ευκαιρία να σημειώσει δεύτερο γκολ. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όχι. Για να δούμε τον Εθνικό στην περιοχή της ΑΕΛ, ο Ασούμπρε. Θα κάνει το σουτ ο Μποζίνια. Θα στείλει την μπάλα για τον Ταράσοφ που κάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία. Έχει δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Γιατί πήρε την μπάλα με το χέρι ο Μαζάν. Θα δούμε τι συνέβη. Σε βοηθήσει τώρα ο σκηνοθέτης μας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ παίζει ο Μποζίνια και στη συνέχεια παίρνει την μπάλα με το χέρι για να την στήσει στη γωνία. Θα πάει στο VAR. Τώρα αυτό που νομίζω ότι θα πρέπει να δει ο διαιτητής είναι κατά πόσον η μπάλα είναι σε κίνηση την στιγμή που ο Μποζίνια, δεν ξέρω αν αυτό καθορίζει το αν έχει επαναρχίσει το παιχνίδι. Έχει αλλάξει την απόφασή του. Να στηθεί η μπάλα σε εκείνο το σημείο. Ασούμπρε. Θα κάνει το γύρισμα απέναντι ο Ζάκπα από κοντά. Δοκάρει ο Εθνικός. Και έστειλε τώρα την παλιά. Βγαίνει ο Μποκατίνοφ. Χάνει την μπάλα. Γκόλ για ΑΕΛ. Ο Μάιτεβατς με την παλιά από τον Πελέ. Το λάθος από τον Μποκατίνοφ. Στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Αντρίγια Μάιντεβατς και πλέον η Ιωνή για να πετύχει το στόχο της εδώ στο Δασάκι. Η ΑΕΛ είναι σαφώς καλύτερη. Ο Περατικός φεύγει, ο Τολμές στην πλάτη της άμυνας. Αποφεύγει τον Σωτηρίου, σουτάρει, χάνει ο Μποζίνια. Δείτε ξανά την φάση με την παλιά. Θα δείτε ωστόσο να γίνεται σκόπιμη ενέργεια από τον Μαζάν πάνω στην μπάλα. Έτσι αλλάζει η φάση, άρα δεν έχει σημασία αν είχε φύγει από κανονική ή όχι θέση ο Φλωριάν. Κορουπέτς. Φωνές για χέρι στην περιοχή της ΑΕΛ. Το δει στο VAR. Δεύτερη φορά, on field review. Εδώ βλέπουμε το πλάνο. Ψηλά το χέρι, το βλέπει. Και δίνει το πέναλτι. Εκτελεί ο Φόλμπρεκ. 2-2. Ο Εθνικός επιστρέφει στο παιχνίδι. Στέλνει την μπάλα στο κέντρο της εστίας αφού έχει κινηθεί ο Μποζίνια στην γωνία. Και γράφει το 2-2. Επαναλαμβάνω, πρώτο σκόρερ του Εθνικού Άθνας με 3 γκολ. Προσεγγίζει την αντίπαλη περιοχή, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, τριμπλάρει. Θα κάνει το σουτ και θα τη στείλει έξω. Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια από τον Ζάκπα. Τσέποβιτς. Έστειλε την σέντρα στην περιοχή. Ο Μποκατίνοφ έκανε λάθος. Δεν μπόρεσε στην συνέχεια. Ο Πελέ έδιωξε ο Πηλέας. Έχει ανέβει τώρα και ο Κωνσταντίνος ο Σωτηρίου. Έγινε η κεφαλιά ο Μποκατίνοφ στη γωνία. Στέλνει την παλιά στην περιοχή. Έγινε η κεφαλιά πάνω από την εστία από τον Κωνσταντίνο Σωτηρίου. Με τον Πηλέα να έχει πολλές δυνάμεις. Απέναντι ο Φόλμπρεχτ φεύγει, τον βλέπει τώρα ο Πηλέας και στέλνει την μπάλα. Πέρασε η μπάλα ο Φόλμπρεχτ, αποκρούει ο Μποζίνια. Έκανε την απόκρουση του αγώνα. Αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο Νικολάου. Τώρα σφύριξε για τελευταία φορά.